Πού βρίσκονται τα χρήματα, τα οποία έχετε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό? Ότι είπα λεφτά υπάρχουν, ότι έχω υποσχεθεί και στον ελληνικό λαό, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα πιο σχολά. Έχετε πει ότι υπάρχουν 600 δις. Όχι. Πείτε μου λοιπόν τι έχετε πει. Το κάτω θα πει. Η δικαιοσύνη. Το μάλλον θέλω πάνω το τέλος. Η δικαιοσύνη έχει την απόφασή της. Ο Σουρνάρας έχει απαντήσει για τα 600 δις. Τι απάντησε? Αυτά μου τέχει τα δικαιοσύνηματά σας. Έχει την απάντηση του Σουρνάρα. Για τα 600 δις είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών και δεν είναι το κράτος. Ως όλο μου δεν θέλω. Το προαλή είναι οτιδήποτε δημοσίευμα και οποιοδήποτε άλλο. Το κράτος έχει να κάνει. Τι θα πει και η δικαστική απόφαση. Και τι έχει μπροστά τη. Αυτό είναι. Αλλά εγώ πράγμα δεν ξέρω. Και να παρατάνω τον κόσμο. Και να πω εσύ δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Άκου την απόφαση να δημοσιεύσετε και θα ήταν πολύ φρόνιμο. Λάω στην δημοσιογράφη και να μιλήσω κάπου την άλλη. Και ένα μεγάλο μάτι που ίσως σας βάζουν οι αφεντικά σας να κάνετε τις ερωτήσεις, να τις μηθούν τα αφεντικά σας. Θα πάμε μαζί στον άνθρωπο, να βάλω μια κάμερα, να βάλω μια δημοσιογράφη και να βάλω στον άνθρωπο. Εγώ, η δημοσιογράφη, να ρωτήσω τον πρόεδρο του άνθρωπο. Γιατί έχουμε πια κανάλι άλλο θέλει, το καθένας λέει τη γνώμη. Να πάμε αύριο στον άνθρωπο, αν δεν μηθούν κάποιο κανάλι. Να ρωτήσουμε τον Άριο Πάγο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Εισαγγελέα, που όλοι έχετε κοπεί και θα φωνάζετε. Ένας εισαγγελέας, είσαι εισαγγελέας. Να πάμε λοιπόν στον Γενικό Εισαγγελέα και την παρουσία όλων μας, να του πείτε και να του πούμε αν ισχύει η απόφαση και αν ισχύουν τα 600. Και αν ισχύουν, αν άλλο αυτά που λέτε στην απόφαση που τα έβγαλε η δικαιοσύνη είναι αλήθεια. Και εκεί και γίνονται το παραμύθι να ρωτάμε κάθε φορά και να ρωτούμε κάθε δημοσιογράφο αν υπάρχουν τα 600. Λέω, δεν λέω και εκεί τελειώνει το θέμα. Ωραία, υπάρχουν. Υπάρχουν. Πού είναι και τι δεν διατίθενται για τους σκοπούς που έχετε πει ότι θα μιλήσετε. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση. Εγώ όταν θα γίνει η κυβέρνηση η Ελλήνων Συνέλευση, δεν είναι θέμα ούτε τα 600, ούτε ο Παμπρίνιος Κούτος θα είναι στην ευχέρεια των Ελλήνων. Και οι μετοχές αναγωγής θα ξεκαθάρισε το θέμα και θα πάρει ο ελληνικός λαός τον πλούτο του και τα δικαιώματα του θα πει. Τώρα, εγώ που δεν είμαι κυβέρνηση, ακόμα, πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση και τους βουλευτές. Γιατί κάνουμε όλα το δυσκολία. Οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει ήδη και τον πλούτο της Ανατολής, αλλά και τον Παγκόσμιο Ταμείο, κάθε χρόνο το πιστοποιούν όλοι οι κυβερνώντες μας. Με ποιο τρόπο? Με την υπογράφουν ήδη. Όλα πατάνε στην Ελλάδα. Τα Παγκόσμια Ταμεία τα 115 δισεκατομμύρια που προσωπώνονται όλα τα δημοσιεύματα. Και βλέπεις οποιαδήποτε αναλυσία και γελιότητα στον ελληνικό λαό. Είναι η Βουλή. Δηλαδή πρέπει να περάσει στην Βουλή να υπογραφεί ότι έλαβε γνώση και χώρα. Ξέρετε με όταν διαδέξατε τους ασθενικούς. Τελευταία είδαμε έναν ισολογισμό του κράτους. Αφού είναι μέσα τα 600. Κανείς σας δεν έκανε, κανένας σας δεν έκανε έρευνα. Ένα ρεπορτάζ δεν έκανε. Μάλλον το ξέρουν, μπορεί να το ξέρετε εσείς, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι αυτά τα 600. Έχουν μπει ήδη στον ισολογισμό των ελληνικών, γι' αυτό και βάζει πλεόνασμα ο προϋπολογισμός του κράτους μας, 674 δις. Δηλαδή βγάζει καθαρή θέση. Αν η Ελλάδα έχει 674 καθαρή θέση, γιατί έχουμε μνημόνια και γιατί έχουμε τρικοπέρα. Αυτό το χαρτί είναι δημόσιο, το οποίο καλό θα ήταν φεύγοντας τελειώντας τη συνέντευξή μας να σας δημόσιο, να το προβάλλετε. Αλλά την άλλη, να πάτε όλοι μαζί, στον γενικό λογιστήριο του κράτους, στο εξωτερικό χρέος και στον υπουργό οικονομικών και να του ζητήσετε, αφού έχουμε 674 δις, πλεόνασμα, που σε αυτή τη σαφέρα. Αυτό δεν είναι δικό μου, αυτό είναι δικό. Αυτό είναι χάρη στα 600 που έχετε δώσει εσείς. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Διότι τη στιγμή που έρχονται με μια πολύ μεδημένη διαδικασία, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολύ προτιμητικό. Στην Ελλάδα γίνεται σε ένα νομικό πλαίσιο, μου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά στο παρόν γίνεστε στους νόμους που περπατάω και που είναι πάρα πολύ προσεκτικός και δημιουργός. Άρα οι νόμοι είναι πολύ καταγεγραμμένοι και δεν είναι το πιο πολύ καλό. Όλη τη διαδικασία που έχω με το εκτελέσει για τα 600, αλλά και τη νομική ενθέρμη. Γιατί το πρώτο με πήγε στο δικαστήριο, δεν πήγα να δεν μου είχαν μιλήσει κάποιος άλλος, μην πήγα να χωράει πριν. Ήταν τρεις οι κατηγορίες που ήταν αυτές. Και αθώθηκα, δηλαδή το κράτος με πήγε στα δικαστήρια και μετά του να αθώσω. Φυσικά δεν πήγαν όλα στοιχεία. Από τον άλλο πρέπει να γίνει προς το κράτος. Το κράτος είναι μέσα.
Είναι στάτου στη μέση που δεν μπορούμε να αποτελέσουμε, εάν δεν αποτελέσουμε μια θεατρική ή νομική διαδικασία. Τώρα θα συνεχίσουμε σε χώρα. Σε ένα τόπο κίνηση το οποίο έχει τα πολύ μεγάλα τα αποτελέσματα του, τα σχέδιά του. Οπότε εκτελέστηκε μια διαδικασία καθαρά κρατική και παγκόσμια, όπω ήθιστε από του παγκόσμιου κοινού, από το Φέντρο, από την Ευρωπαϊκή, από την Αμερική, όπω άλλη την Αμερική τώρα να έχει μιλήσει. Οπότε εσύ λέτε αυτά τα έχετε ισχύει. Όχι, εγώ δεν λέω, εγώ έχω αποδείξει. Έχετε αποδείξει. Εκτελεστεί μια διαδικασία έτσι όπως έχει μετρήσει. Σήμερα στην ελληνική κυρίαρχη, η ελληνική δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έτσι που ήρθαν τα χρήματα, άσχετα αν τα πάρουν ή δεν τα πάρουν. Αυτό είναι ένα σχέδιο στρατηγική όντω και δεν έπρεπε. Αλλά σαν ποσό που έχει φύγει από την Αμερική και έχει ξεδημώσει από πολλού τη ίδια τη Αμερική, πρέπει να εμφανίζεται στα χαρτιά της ή σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να έχουν έγγραφο το οποίο να το δηλώσουν προς την Αμερική, προς το UCC, προς τις τραπεζικές, προς τους τραπεζικούς οργανισμούς ότι δεν το φέρνουμε, διότι δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε θεωρείτε ότι υπάρχουν σκοπιμότητες για τις οποίες υπογράφουμε ακόμα μνημόνια. Κοίτα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα δυναστευτικό καθεστώς. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα 600 είναι στον ισολογισμό και πρέπει να τα βάλουμε μέσα διαφορετικά ή ολούνται. Θα έπρεπε, σας λέω, εάν αύριο θα σας καταθέσω 1 εκατομμύριο, έχετε δικαίωμα ή να το παραλάβετε ή να μου πείτε δεν το βιάζομαι, δεν θέλω να το ξαναπείτε. Σωστά. Διότι δεν το καταθέσετε. Μην με ρωτάτε κάτι τα ίδια. Αυτά είναι δεδομένα. Κατάλαβα. Επειδή είναι ελληνική δημοκρατία. Ακούστε να καταλάβετε, Εάν σας βάλω 1 εκατομμύριο στον λογαριασμό ή σας βάλω στο παρακαταθικό και δανείο και σας πω πηγαίνω να τα πάρετε από εκεί. Δεν έχετε δύο λύσεις. Ή να τα παραλάβετε ή να μην τα αποδεχτείτε. Εγγράφως πάντα πρέπει να το πείτε. Ούτε προφορικά ούτε να κάνετε οτιδήποτε. Σωστά. Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι είναι το κράτος. Σε μια μικρογραφία. Το κράτος θα πρέπει να μην τα αποδεχτεί. Αν μη βάλουμε το σώμα, ας βάλουμε ένα άλλο φαν ή ένα άλλο πρόσωπο. Το οποίο δίνει στην Ελλάδα και η Ελλάδα για κάποιο λόγο έχει τους λόγους του, παιδί μου. Δεν το δέχεται. Δεν δέχεται από ένα Ρώσο τα χρήματα, δεν δέχεται από ένα Κινέζο, δεν δέχεται από ένα φαν, δεν δέχεται από οτιδήποτε. Θα πρέπει πάλι εγγράφως να το πει. Αλλά να πτωχεύσει τη χώρα. Εκεί ήταν ένα μεγάλο κλειδί. Εντάξει, αυτό ήταν ένα μεγάλο κλειδί για να πτωχεύσει η χώρα. Αν θυμάστε τότε το 12 τα πτωχεύανε τη χώρα μας. Είχαν ήδη ετοιμαστεί, εσείς οι δημοσιογράφοι, καλοί άνθρωποι, είχατε ετοιμάσει την πλατφόρμα και λέγατε η Ελλάδα δεν κοιτά, η Ελλάδα δεν θα έχει για βενζίνες, ο κόσμος πήγε για τα παρκόλια. Και είχε ετοιμαστεί όλο το σκηνικό για να πτωχεύσει η χώρα μας με ένα ομόλογο όπως είναι ο ξενοδοχείο του Βοστόνη που ερχόταν από την εποχή του Παπαδρέου, τέταρτο. Φυσικά κανείς δεν πιούσε το τέταρτο έτσι. Εκεί ήταν ένα μεγάλο κομμάτι. Άρα δεν μπορεί να πτωχεύσει κανένας εάν είναι πλουσιότερος από τον ποσό που ζητάει. Έτσι, όταν καταθέσαμε την κυρία στην ελληνική δημοκρατία τα 600, θα έλεγα τη λέξη ότι βιάσαμε την κατάσταση. Δηλαδή βίασα την κατάσταση. Την ώρα όμως που καταθέτησα αυτό το ποσό, κανένας δεν μπορεί να πτωχεύσει τη χώρα, διότι αυτόματα από αυτόν τον λογαριασμό που ανήκει στην ελληνική κυρία στην δημοκρατία, οποιαδήποτε αίτηση πτώχευση θα προερχόταν στον λογαριασμό για να πληρωθεί. Εκείνη την ώρα έχει δικαίωμα ελέγχου. Δηλαδή, αν έχει δει κάποιο και λέει, μου χρωστά 60 δις, αυτό που θα ελέγξει για να πληρώσω τον λογαριασμό θα ήμουν εγώ. Οπότε λέτε ότι εξασφαλίσατε ώστε να μην πτωχεύσει η χώρα με αυτά τα χρήματα. Όχι μόνο αυτό. Αλλά και κάτι άλλο. Σώσατε τη χώρα δηλαδή από την πτώχευση. Είναι δεδομένο αυτό τότε. Τότε ακριβώς ήταν πτώχευση και θα πήγε σε ενδεχόμενη πτώχευση. Σαφώς, ξέρετε, το πηγαίνετε να φαίνεται απλό, να είναι γραφικό. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Βεβαίως είχατε στοχεύσει και όλοι οι δημοσιογράφοι βίασαν τον ελληνικό λαό. Τον βίασαν πραγματικά οι δημοσιογράφοι, διότι οι δημοσιογράφοι είναι παιδιά των πολιτικών, οι πολιτικοί είναι παιδιά των κομμάτων. Το έχουμε σημαίνει μέσα στην κοινωνία ότι οι τάσιες, οι θεοκρατικές εκκλησίες, οι ομάδες, οι όλα αυτά τα κλαμπ τα ωραία τα οποία μας περιπλημμυρίζουν και που μας διαλύουν και μας σκοτώνουν. Άρα λοιπόν είχαν στοχεύσει από καιρό να διαλύσουν τη χώρα, να την πάρει συνεχόμενη πτώχευση. Βέβαια, αν δεν υπήρχε το 12 να μπουν τα 600, σήμερα θα ήσουν συνεχόμενη υπόθεση. Το ότι είσαι ακόμα εδώ και πολεμάμε και όχι μια Ελλήνων συνένωση, αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα των Ελλήνων και που στο τέλος η νίκη θα είναι των Ελλήνων. Βέβαια, φτάσατε μετά από 4 χρόνια, με 16 πάμε γιατί δεν πήγαμε 17, να συζητάμε ακόμα για την απόφαση. Το θυμηθήκατε τώρα εκεί πίσω ότι κάπου υπάρχουν 600 δις και πέστε μας αν υπάρχουν τη διασώρα μετά από 4 χρόνια.
Μόνο που απαντάω, φαίνομαι ως παραπληγικός. Να απαντάω μετά από 4 χρόνια, αν υπάρχουν, σε ποια τράπεζα είναι. Απλά το ανέχομαι ακόμα αυτό, το ανέχομαι. Είναι πολλοί κόσμοι που δεν τα ξέρει όλα αυτά όμως. Θα το δούμε καλά, ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί με τελείως διαφορετικά, δεν μπορεί να ενημερωθεί τώρα. Πέστε μας τι έχει γίνει και πού τα λεφτά και πώς είναι. Αλλά ας θυμίσω τις εικόνες της πρόκευσης και τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Αλλά λοιπόν δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικά τότε. Αλλά και εμείς, άμα το θέλετε, από τη δικιά μας στρατηγική, ήταν η ώρα που έπρεπε να μπει αυτό το ποσό. Ενώ είχε προηγηθεί η Τράπεζα της Αμφιλής, θα έδωσαν λύση και με την Τράπεζα της Αμφιλής. Διότι, αν θυμάστε, βέβαια είχατε και το θράσος. Είχατε, αν αυτό δεν σας αφορά, ας μην πει, αν μην το βάλετε εσείς προσωπικά το θέμα, αλλά είχατε το θράσος όλοι οι δημοσιογράφοι τα κοινάλια. Να βάλετε ότι ανατολικά είναι 15 ευρώ. Εκείνες που μιλάτε εσείς κάνουν 15 ευρώ με διακάθρο. Όταν έχω απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη ότι η μετοχή, ότι η τράπεζα δεν έχει κλείσει, ότι ισολογισμό δεν έγινε ποτέ, ότι ποτέ δεν έγινε συγχώνευση. Ακούστε τώρα βαθιά στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχει τώρα έρθει ήδη η δικαιοσύνη στο Σκοτίνιο, να έχει πιάσει ήδη δουλειά, να έχει ξυλώσει την Εθνική Τράπεζα, να έχει ξυλώσει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία γεννήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος από την Εθνική, από την Εθνική Τράπεζα. Και η μία και η άλλη είναι ιδιωτική, ενώ πόσα ήταν όλα τα χρόνια ότι είναι κρατική, όλα τα κανάλια, ενώ είναι ιδιωτική και δι ειδικών σιωνιστών ανθρώπων δεν πειράζει. Φτάσαμε να βγάλουμε απόφαση για την Εθνική Τράπεζα ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ο μόνιμος, νόμιμος, ο αδιαφρονήτητος κάτω από τον νόμιμο της. Η εφορία πιστοποίησε 27 δις το αφημίνι στην εφορία για τις μετοχές αναπολής που έκανα μεταβίβαση σε δύο κυβερνητικές οργανώσεις για τον ελληνικό λαό και για τον δημόσιο χρέος, η οποία έβαλε και αξία 5,5-3. Η Βουλή κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Προσέξτε, δεν έκανε. Η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο κράτους και έκανε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όπου με υποχρεώνει ότι λέει ότι η μετοχή είναι 675 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον τρέχω πολύ Βουλή. Δεν τρέπεται να το βγάζω. Και δεν τα βάζετε σήμερα με τη Βουλή. Αλλά έχετε το θράσος. Η Βουλή που είναι το ανώτατο όργανο του κράτους να βγάζει 675 δις. Η εφορία να πιστοποιεί. Η εφορία κεφαλαίου Α Υπουργείου Οικονομικών να πιστοποιεί. Η Αμερική να πιστοποιεί. Να βγαίνει απόφαση, από τα ελληνικά δικαστήρια για τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων και δει τα δικά μου και τα μετοχών και να βγαίνετε εσείς σε ένα κανάλι να λέτε ό,τι θέλετε, ότι κάνει 15 ευρώ 20. Καταλαβαίνετε, είναι τόσο αντίθετα όλα αυτά. Και εδώ είναι το θέμα, με ποιον είστε. Δεν είστε παιδιά του ελληνικού λαού. Είστε παιδιά άλλου κράτους. Δεν είστε εδώ μαζί μας. Όλα αυτά γιατί γίνονται. Νομίζετε ότι με όλα αυτά θα καταστρέψετε το σώμα. Δηλαδή, το θέμα είναι ο σώρας. Το θέμα δεν είναι η Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι ο πλούτος των Ελλήνων. Το θέμα είναι ο σώρας. Εμένα δεν μπορείτε να με αγγίξετε. Όλο το παιχνίδι αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γίνεται για τον Έλληνα πολύ. Δεν γίνεται για το σώρα. Λοιπόν, ανοίγουμε και το τηλέφωνο, έτσι. Όχι, κάθε μία. Λοιπόν, μια και λέτε για εφορία, τις προάλλες δηλώσετε εσείς ο ίδιος ότι δεν έχετε κάνει δήλωση και όταν κάνετε, δηλώνετε κάτι σκουπίδια, είπατε συγκεκριμένα. Και γενικά ο κόσμος έχει μια πορεία, δηλαδή από πού προέρχονται τα έσοδά σας, πώς βιοπορίζεστε, πώς πληρώνετε νερό, φως, τι. Αυτό μπορεί να το ρωτήσει ένας αγνόητος. Βέβαια είπα ότι ο κόσμος δεν ξέρει ούτε πόσα εκατομμύρια είναι το τρεις, ούτε πόσα δις είναι το τρεις. Αυτό να δαμονίσει το βαστιθέμο έγινε και εκπομπή γι' αυτό. Γι' αυτό ήταν έτσι και το πράγμα το κόσμο της ένα καλύτερο ανθρώπους, πόσα δις, πόσα εκατομμύρια είναι το τρεις και δεν ξέρει κανένας. Έχετε αχρηστεύσει το παιδί, το κόσμο γεννιέται με νόηση, θέλω κανένα ηλίθιο. Ένα κομμάτι της ευθύνης της ιδιότητας που έχει ο κόσμος και της κίνησής του και είστε εσείς. Αυτή η ερώτηση είναι γελία να την κάνετε. Ιδιαίτερα έτσι είναι. Όχι μόνο νηπιακή, είναι μόνο νηπιακή. Ένας άνθρωπος σαν εμένα. Δεν χρειάζομαι να κάνω ούτε φορείες, ούτε να κινήσετε όπως ένας κοινός ανθρωπάκος. Όταν βλέπετε ότι στην Ελλάδα μόνο για να σας δείξω ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και κανένας, ούτε το καθεστώς, ούτε εσείς ούτε κανένας. Όταν πήγατε να το κάνετε ότι εσύ είναι στην ελληνική οργάνωση, αν καταλάβατε ότι όλοι οι οργανισμοί και τα γραφεία είναι οργανισμοί. Γιατί το κάθε γραφείο στην Ελλάδα είναι οργανισμοί. Όταν έχουμε μαθημένους και είπα ότι κάποτε ήμουν καλύτερος, είναι δυνατόν
να μην έχω και 200 εταιρείες από offshore και shopping και σιγουστάρ. Είναι δυνατόν να ξέρετε εσείς τι μπορώ να έχω εγώ. Ακόμα και τα ομόλογα που εσείς βλέπετε τα 600. Πίσω από αυτά είναι άλλες δύο εταιρείες. Τρεις με τις Σεϊχέλες. Άρα ξέρω να κινούμε. Έτσι όπως το φαντάζεστε. Έρχεστε λοιπόν μια μουδιακή, μόνος με μια μόνη τους. Για να ρωτήσουμε που σας είπανε να μου κάνετε, πώς βιοπορίζονται. Μου δίνει ο Θεός, είναι πιστός και μου στέλνει όπως τα πουλάκια. Πώς ζουν τα πουλάκια, θα έτσι ζω κι εγώ. Είναι ανόητο να λέτε σε έναν άνθρωπο τέτοιο, ο οποίος ξέρω να χειρίζομαι από τα παγκόσμια οικονομικά για την κάποια στιγμή. Θα σας αφήσω να ευχηθείτε, όπως έβαλα και ένα μεγάλη της Ρωσία. Αλλά ο πρέπει της Ρωσία μπορεί να απαντήσει αν είναι αλήθεια. Ή ο Πούτιν που το έχει παραδώσει. Τώρα ο κάθε γελίο, ο κάθε κλόβ, να λέει οτιδήποτε, γελιοποιήστε εσείς και όχι εγώ. Θα μου έρθει ο κομμουνιστές να μιλήσω. Για τον λοιπόν έχει δύο σχολείες και τώρα. Αλλά δεν μιλήσε κανείς. Αλλά αυτό είναι το πήρα το παράξενο. Αυτοί ξέρουν γιατί μου το δώσανε. Θέλω να μας πει. Όχι, δεν θέλω κυρία. Μα άμα θα ήθελα να το τότε. Εσύ, γιατί δεν το πω. Γιατί δεν με πιάσατε. Αλλά είπε τι. Είναι και πάλι μια ερώτηση η οποία δεν μπορεί να την θέλετε. Αλλά καλό θα είναι να ρωτάτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Όπως τώρα λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να μάθεις. Ούτε τι έχω, ούτε πώς τα έχω, ούτε που έχω και τι εταιρείες έχω. Και αν ήταν δυνατόν θα τις είχα βάλει εγώ. Άρα λοιπόν τώρα εσείς ούτε που άλλο είστε, ούτε εσύ άλλο είστε. Αλλά ούτε αυτοί μπορεί να μου κάνουν κάτι. Ούτε την ποιότητα μπορεί να μου κάνει, ούτε το CBI μπορεί να μου κάνει, ούτε η ποιότητα, ούτε καμία. Αφού δεν μπορούν αυτές, το λες να τα βρεις εσύ. Κάνε ρεπορτάζ να δεις τι έχω και σε ποιες εταιρείες τα έχω. Τι έχω και τι διακινώ και πώς θα διακινώ. Ας υπηρεσίες να κάνουν δουλειά τους. Εσύ που θα κάνεις την δουλειά σου όσον αφορά για την Ελλάδα και τους Έλληνες και να σε ενδιαφέρει για αυτά που έδωσα και έβαλα. Ακόμα και για έναν τεράστιο αγώνα που οι Έλληνες είναι αυτή τη στιγμή τόσο οργανωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά δεν βάζετε στις οθόνες σας την Ελλήνων Συνέλευση, η οποία όλο το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή έχει 50 γραφεία και τα κλείνει. Η Φυσία Αυγή έχει 45 και τα κλείνει. Κλείνει, δεν έχει να κάνει. Ενώ η Ελλήνων Συνέλευση έχει 280, στο εξωτερικό με ενημερώνουμε ότι ανοίγουμε άλλα 20 γραφεία. Στην Ελλάδα ανοίγουν κάθε μέρα παντού. Αυστραλία έχω 6. Ανοίγουν άλλα 4 στην Γερμανία, ενώ έχουμε ήδη 7. Στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στην Αμερική ανοίγουν άλλα 4 καινούργια. Στο Τωρόντο ανοίγουμε, στο Μόντρεαλ ανοίγουμε. Ο πλανήτης ανοίγει. Ο πλανήτης ανώνυμο. Και ακόμα ασχολείστε εσείς. Όχι με την Ελλήνων Συνέλευση. Όχι με τον Έλληνα. Αυτό με τον Αρτέμι τόσο. Βέβαια, όποιο νιώθει ότι μπορεί να είμαι και φτωχό, λέω στην κάμερά σα. Μπορεί να μας φέρει και κανένα δανεικό. Εμείς δεν μας πειράζει. Και δωρεές μπορούμε να δεχτούμε και δανεικά. Ο οποίος νομίζω ότι θέλει να μας φιλανθρωπήσει, για μας δεν υπάρχει φιλανθρωπία, καλά θα κάνει να μας φέρει. Να μας προσβάλλει κιόλας. Να μας φέρει 1-2-3 εκατομμύρια, να μας προσβάλλει. Να τα πετάξει στα μούτρα της Ελληνικής Συνέλευσης έτσι για να μας προσβάλλει λίγο. Και τι κινήσεις θα έπαιρνα. Όχι να καθόμαστε. Ελάτε κύριοι, αφού νομίζετε ότι είμαστε και δεν τα βγάζουμε πέρα, αλλά εμείς 280 γραφεία δεν χρωστάμε μία δεκάρα πουθενά. Η Νέα Δημοκρατία έχει 30 γραφεία και χρωστάει 500 εκατομμύρια. Κάνω λάθος. Όλα τα κανάλια χρωστάτε. Στην Ελλήνων Πολιτεία θα σας τα ζητήσω όλα. Ό,τι έχετε κάνει στην Ελλήνων Πολιτεία θα τα πάρω πίσω. 500 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τόσο το Πασόκ. Αυτά τα χρήματα τα έχετε πάρει από τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν χρωστάω μία δεκάρα. Ό,τι φτιάχνω είναι εξοφλημένο και έχει ανωδική πορεία. Άντε λοιπόν να συγκριθούμε. Ποιος είναι ποιος. Ποιος είναι ο πατέρας, εγώ ή εσείς. Κάθε κανάλι, πόσα χρωστάει το Άντενα, πόσα χρωστάει το Μέγκα, από πού έχει πάρει λεφτά. Από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις. Και εσείς είστε όλοι απλήρωτοι. Και αν δεν είστε απλήρωτοι, οι μισθοί σας είναι τέτοιοι που δεν τα βγάζετε πέρα. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Τα πήρατε από τον ελληνικό λαό. Αυτά τα δάνεια και χρήματα έχει μόνο ο ελληνικός λαός. Πήγατε στην τράπεζα. Το πονέ με τον διευθυντή, η ΣΤΟΑ έδωσε τη διαθήκη της ναι να πάρει, ο πολιτικός υπόγραψε και εσείς είστε άρχοντας. Τι? ΣΤΟΑ είπατε. Βέβαια κυρία μου, από εκεί οδηγούνται όλα. Έχει σημασία πια όλα ένα μάτσο γουρούνια. Ένα μάτσο γουρούνια. Έτσι σημασία όπου δεις υπόγειο είναι μέσα. Αυτά τα γουρούνια, στα υπόγειά τους, οι ΣΤΟΕΣ και οι ΛΕΣΚΕΣ θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτές τις ώρες. Γιατί αυτοί τα βάλανε μαζί. Γράφετε συγκεκριμένα σε ένα. Στην ενάρτηση στο Facebook αναφέρατε μια στο Αφρικάλο. Μια στο Αφρικάλο. Δεν ξέρετε τι ανησυχείτε. Δηλαδή η σημασία που έχει υποκατάστημα από κάθε υπόγειο. Τι σημασία έχει το ανησυχείτε. Πάμε που έχουν στο έσο. Τι είναι αυτέ οι στο έσο, θέλω να μα πείτε. Μασονικέ στο έσο, κυρία μου, τι είναι στο Α. Ενώ η στο Α είναι ελληνική.
Η στοά, κυρία μου, είναι ελληνική. Είναι ιστορική στοά, όπως και η ποικίλη στοά, όπως η φιλοσοφική στοά. Στοά δεν είναι υπόγειο. Να πας κάπου στον τάφο και να φωνάζεις ότι θα έρθω να δω το φως και έχει ένα κεράκι μέσα και σου κλείνει τα μάτια. Στοά είναι έξω. Είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο είναι μια κατασκευή με κολόνες, φυσικά με αετώματα και όχι με καμάρες, γιατί οι καμάρες είναι δικές τους. Και φυσικά είναι έξω σε κοινή θέα. Η στοά είναι ελληνική, όπου είναι πάντα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, που μπορεί οποιοδήποτε, όποιος θέλει, να πει τη γνώμη του, να πει το θεώρημά του και να το ακούσει όλη η πόλη. Είναι δηλαδή του Δήμου στοά. Σήμερα λοιπόν πήραν αυτές τις στοές, τις οποίες σας βάλα σε υπόγειο, είναι οι μασονικές λεγόμενες στοές, οι οποίοι από τότε κοκορεύονται ότι εμείς κάνουμε κουμάντο και εμείς είμαστε αυτοί. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά θα τελειώσουν όλα, δεν είναι αυτές οι στοές, οι στοές είναι οικονομικές, στο πιο κεντρικό σημείο του Δήμου, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να πάει να μιλήσει και να πει το θεώρημά του, το κάνει, γιατί οτιδήποτε δεν γίνεται στο κοινό. Αυτές είναι οι πραγματικές στοές και όχι στα υπόγεια. Σήμερα λοιπόν κοκορεύονται το τι διοικούνε, το τι κάνουν. Φυσικά αυτό είναι πολύ ρατσιστικό, δεν θα πρέπει να είναι εγωιστικό, πολύ εβραϊκό. Σημαίνει, μπαίνεις κάπου, μαζεύεστε κάποιοι άνθρωποι και σχεδιάζετε πώς θα πολεμήσετε και πώς θα κακοποιήσετε τους άλλους. Αυτό είναι ρατσιστικό. Αυτό στην Ελληνική πολιτεία δεν υπάρχει. Και αυτό αν δείτε τα πρωτόκολλά μας και δεν πρέπει να ασχοληθείτε με αυτά και τις ερωτήσεις τέτοιες, όμως πείτε σας, τι θέλετε να πείτε. Εσείς τι είστε. Σε τι αξιακό, πού κινείστε. Εμείς δεν υπάρχει γραφείο δικό μας να χτυπάει κάποιος παλαμάκι και να του λένε έλα να μας ψηφίσεις, να βγούμε στη Βουλή για να διώξουμε τους άλλους ή να αποτάξουμε ή να απαξιώσουμε τους άλλους. Εδώ υπάρχει ένα αξιακό. Το αξιακό της ύπαρξης της ζωής μας. Που θέλουμε όλοι να ζήσουμε, που έχουμε όλοι τις ίδιες ζωές μας. Τι δεν είσαι. Τελικά θέλουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Τα παιδιά που τα μοντάζετε. Άρα λοιπόν ένα αξιακό δεν σας είδα ποτέ να βγάλετε. Οπότε τώρα, πού κινείσαι, σε ποιον άξονα είσαι. Ο Έλληνας είναι για αξίες και αρχές και δεν έχει κανένας. Δεν έχει κανένας ούτε σημείο αναφοράς για να αξιωμήσει το κύκλο. Αλλά όλοι μιλάνε για αξιακό. Αξίες και αρχές δημοκρατίας. Αλήθεια. Ήθελε να σου. Ισχύει, λένε ότι ουσιαστικά πουλάτε ελπίδα σε εποχές δύσκολες για τον περισσότερο κόσμο. Ελπίδα πουλάει η Εκκλησία, ελπίδα πουλάει το κανάλι σου, ελπίδα πουλάει ο πολιτικός σου, ελπίδα πουλάει όλοι αυτοί. Και ελπίδα πουλάει και ο τζόγος που ποτέ κανείς δεν κερδίζει και εντελώς τυχαία. Όλος ο ΠΑΠ και όλα τα λαχεία μασώνει πράγματα και έρχονται και κάνουν σαν ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ελπίδα. Για την ελληνική, την ελληνικότητά μας δεν υπάρχει ελπίδα. Βέβαια είδες τι με ρωτάς. Μου λες λέει. Εγώ σου μιλάω συγκεκριμένα. Εγώ από την ώρα που ξεκινήσαμε σου μιλάω συγκεκριμένα και με στοιχείο. Αυτό, τότε εκεί. Αν μου πεις το ταξιακό, θα σου πω αυτό είναι. Πού είναι η αποφασή σου, αυτό είναι. Πού τα λεφτά εκεί είναι. Πού είναι ο πολεμισμό, αυτό είναι. Τι θα κάνεις αυτό. Τα έχω γραμμένα για τα γραμμένα από τον Άριο Πάγο παντού. Δηλαδή όλο το φορέα, τη διακήρυξη. Δεν βγάλατε ποτέ μια διακήρυξη πραγματική, η οποία είναι κατεθειμένη στον Άριο Πάγο και να πείτε στον ελληνικό λαό για τα δικαιώματα, τα βασιλικά του δικαιώματα που απαγορεύονται στον πλανήτη να είσαι ο βασιλιάς βάση πλανήτη και βάση όλη τη διαδικασία τη πλανήτη. Έλα, αν δεν είσαι Έλληνας. Το οποίο το λέει διακήρυξη μέσα και το λένε και οι βασιλιάδες. Μιλάτε για ψευτοβασιλιάδες. Ποντάρετε κάθε φορά οτιδήποτε και μια διακήρυξη ελληνική δεν διαβάσει. Δεν φτάνατε ακριβώς πως είναι η πολιτεία ή η δημοκρατία που πραγματικά πάμε να καθορίσουμε στην Ελλάδα και διαφύγει το μόνο μας που σήμερα η θεσμοθετική κομματοκρατία. Γιατί έτσι όπως παρέδωσαν τη χώρα, όπως συνεχίζουν να παραδείγματα την ανεξάρτητη διαρκή δημοσίων εσόδων με ένα μεγάλο μόρφωμα. Αλλά δηλαδή, δεν τις κινήσεις. Θα τις αντιληφθείτε στις επόμενες μέρες, γιατί έχονται μηνύσεις προς όλα τα μέλη της κυβέρνησης, ειδικά για την ανεξάρτητη διαρκή. Δηλαδή. Θα μηνύθουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο βουλευτή για εσχάτη προδοσία όπου είναι διαρκές κακούργημα, διαρκές έλλειμμα και διαρκές αυτοφόρα. Από την Ελλήνου Συναλλαγή. Από τα μέλη της Ελληνικής Δημοκρατίας και από την Ελλήνου Συναλλαγή και από μένα προσωπικά. Mm-hmm. Βέβαια δεν διαβάσατε ποτέ το ΦΕΠ. Δεν σας απασχόλησε ποτέ. Σας απασχόλησε. Είναι αυτή το σωστή που να πάρει μια συγκάλυψη να πάρει σε κανένα κοντάρι. Έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε. Αν διαβάσετε το ΦΕΠ, θα δείτε ότι αυτό το μόρφωμα, το φάντασμα, το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο. Δώστε μου το ΦΕΠ. Το ΦΕΠ είναι 43. 97 α. 43-97 α. Είναι η ανεξάρτητη αρχή. Ακύρωσαν την Γενική Γραμματεία Εσόδων και βάλαν την ανεξάρτητη αρχή. Αυτό ψηφίστηκε με 200.000 βουλευτέ. Όπου είναι ένα φάντασμα που δεν έχει νομική προσωπικότητα. Είναι ανεξάρτητη αρχή ως επωνυμία και όχι ως ουσία. Αυτό λέει το ΦΕΠ. Και θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αναλύσεις τώρα στα κανάλια σας.
Και είναι τη δημοσιογράφη να συζητάμε γι' αυτό. Όπου μπορεί να βγάζει αποφάσεις χωρίς δικαστική απόφαση. Όπου δεν ελέγχεται από κανένα όργανο, ούτε κρατικό ούτε ιδιωτικό. Τέτοιες κινήσεις και τέτοιες δημοσιογραφικές έμπνευσης πρέπει να κάνουμε. Και σήμερα να βάλουμε κάποιο στην πρώτη γραμμή στις κινήσεις. Και δεν συζητάμε για αυτό. Μιλάτε για. Ορίστε. Ολόκληρο το φέρω. Ορίστε. Ξέρετε τι να ρωτήσω. Πείτε μας. Δούλευε σου. Ελέγχει το στρατό. Ελέγχει τα φάρμακα. Ελέγχει τα πάντα. Και δεν δίνει πουθενά λογαριασμό. Και πρόσεξε. Σε αυτό το πλανήτη μπορεί να είσαι δύο πράγματα. Ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ούτε φυσικό ούτε νομικό πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχει νομική προσωπικότητα τότε. Γιατί δεν ασχοληθήκατε με κάτι. Γιατί δεν ασχολούμαι εγώ, αλλά τα κανάλια να πολεμάνε εμένα, τότε μπορούν να προβάλλουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ζητήσει αμέσω. Τι λέει αυτό συγκεκριμένα, μία μέρα. Παραδίνει το κράτο σε ένα άειλο κράτο, το οποίο είναι ένα φάντασμα, το οποίο είναι ένα αμόρφωμα που δεν έχει νομική προσωπικότητα. Ελέγχει και εισπράττει όλα σου τα έσοδα χωρί να δίνει λογαριασμό στον υπουργό οικονομικό και σε κανένα. Βέβαια, υπάρχει ένα δίκαιο βαρουφάκι που το λέει αυτό. Και όταν είχαμε κεντρική υπηρεσία εσόδων δημοσιογραφικών εφοριών, πάλι δεν έλεγε τα έσοδα ο Βαρουφάκης και ο Βαρουφάκης. Τώρα είναι χειρότερο τα πράγματα. Το βγάλανε από την επισόρα, βέβαια, έτσι, όταν ήταν διαταγή στο Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που σας το δώσω. Πότε δώσατε διαταγή στο Τσίπρα? Τον Δευτεροβιονίο, τον Μάη. Διαταγή γιατί? Για να ξεχρεώσω συγκεκριμένα πράγματα, διότι έχω το δικαίωμα να έχω διαταγή. Και θα σας δώσω το βιβλίο των διαταγών. Διαβάστε. Έχει μέσα όλες τις απολύσεις. Δεν υπάρχει ένα έγγραφο τίποτα. Δεν έχω κανένα έγγραφο εγώ ως όρο. Και δώσετε διαταγή στον Τζίπρα να ξεχρεώσετε. Το οποίο μου απαντάει κιόλα. Το οποίο μου απαντάει κιόλα. Θέλω να μας δείξετε, θα τα πάρουμε. Βεβαίως, θα τα πάρετε, αλλά πρέπει να γίνει ένα ρεπορτάζ. Θα το θέμα να φύγει από εδώ. Και ο αρχισυντάκτης σου να χάνει μια κοπτογραφική και να βγάζει ό,τι θέλει σύμφωνα με τα συμφέροντα είτε του Κυριακού, είτε του αρχισυντάκτη, είτε τον ανθρώπο που με γυμνάζει, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ, όπω είναι δημοσιογράφο, παραδίδω τα στοιχεία και σα λέω επίσημα τώρα. Η ανεξάρτητη αρχή είναι χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία δεν δίνει το λογαριασμό στον Υπουργό Οικονομικών. Ακόμα λέει μέσα ότι αν διαφωνήσει ο Υπουργός Οικονομικών με τον Διευθυντή του, προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο άτομα τα οποία μπαίνουν εκεί και δεν μας λένε πώς μπαίνουν. Τα οποία είναι ανώτερα από το κράτος. Και δεν ελέγχεται κανένας από αυτούς. Έχει ασυλία. Να ρωτήσω. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Δεν μας τα λένε. Συγκεκριμένα, τι διαταγέ δώσατε στο Τσίπρα να ξεχρεώσει? Τα 27 δις της εφορίας μου και όλα τα φήμη των Ελλήνων αδερφών μου. Και του δίνω συγκεκριμένη διαδρομή πώς θα εκτελέσει την διαδικασία. Ναι. Αλλά το κάνω βασινόμου. Mm-hmm. Δεν το κάνω παράνομο. Αν έδινε στο Τσίπρα κάτι παράνομο, τώρα δεν θα ήμουν εδώ μαζί σας. Θα ήμουν φυλακή, σωστά. Mm-hmm. Εδώ φέρω και προσδόθηκα. Και ποιος σας λοιπόν, απάντησε? Ναι, ότι λόγω αρμοδιότητας προβλήμα στη Γενική Γραμματεία Εφοριών. Η απάντηση του. Μου δείτε το βιβλίο λίγο να το πω μπροστά μου. Δεν το έχουμε. Θα το πω, το δώσουμε στην κάρτα. Το οποίο ενημερώνει εμένα. Πρέπει να ενημερώνει ο δικό απαντητή. Κοινοποίησαμε. Υπάρχει κοινοποίηση που μου λέει το κοινοποιητικό γραφείο, παρέλαβα. Θα τα κάνουμε πλάνα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό θα το πάρετε να το δώσουμε άλλο. Λοιπόν, όλο αυτό που βλέπετε, όταν θα σα παρακαλώ λίγο. Ναι. Όλο αυτό που βλέπετε, αυτό που βλέπετε, αν δείτε, έχει περιεχόμενα. Όλο αυτό είναι ένα εξώδικο στον Τσίπρα που του δίνω ακριβώς όπως το λέμε. Εξώδικη διαταγή του σχέδιου, εξώδικη διαταγή του σχέδιου, βάση του συγκάτου. Εδώ δηλαδή είναι οι διαταγές που του δώσατε, που μας είπατε. Και με ποιο δικαίωμα το κάνει. Έχει σημασία. Αυτό. Αυτό όλο που το λέμε εσείς βιβλίο, το πήρε. Το Μάιο του 2016. Ναι, πότε λέει. Το Μάιο του 16. Ναι, 15 του 16. Αν δείτε λοιπόν μέσα, του γράφω τη διαταγή και με ποιο νόμο τον διατάζει. Με ποιο νόμο τον διατάζει. Με τον νόμο του γράφω. Δηλαδή προσέξτε, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν είναι ο Τσίπρας. Δεν την κυβέρνηση. Εκτός. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό το γράφω. Η λαϊκή κυριαρχία είναι από το Δήμο. Εσείς κάπως βλέπετε την εξουσία. Η εξουσία πρέπει να τη διατάζετε εσείς. Σας πείτε με αυτό το δικαίωμα, είναι μια άλλη. Αλλά ακόμα και με το σύνταγμά μας που μέσα από το ΦΕΚ του συντάγματος
Δεν το λέω έτσι. Όλοι είναι δεμένοι. Γι' αυτό τώρα δεν ξέρω γιατί φυλάζει εισαγγελέα. Για δέσιμο είστε όλοι. Είστε και τον ταφείο όλοι. Δηλαδή όλοι πρέπει να πάνε για ταφείο. Δηλαδή όλοι στην κατσίκο. Δεν υπάρχει πιο δεμένο. Βάσει του συντάγματος λοιπόν, ο Δήμος είναι ο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Όπως ορίζει το Σύνταγμα. Την ώρα που εγώ έχω αμετάκλητο, ανέχλητο, για μεταφανάτια έσχη, πυροξούσιο από το Δήμο, που μου δίνει τη δύναμή του και τη δυνατότητα του. Έχω από 5 Δήμους, εγώ όχι από ένα. Από 5, από ποιους. Έχω από ένα που έχω καεί στη δημοσιότητα, είναι τη Τριζινία. Αλλά έχω και άλλους 5. Τι είναι 5. Δεν θέλω να σας πω τους άλλους 5, δεν θα μου λέω τώρα. Δεν γουστάρω να σας πω. Θα σας πω ότι γουστάρεις εσύ, δηλαδή. Θα μένεις μόνο σε αυτά που σου δίνω. Αν δεν σ' αρέσει, μετά παίρνεις. Να μας πει ποιοι. Φαντάζεσαι ότι είσαι ικανή για να μου κάνεις εμένα. Αν το θέλεις, ανάγκη. Είσαι ικανή να το κάνεις. Δεν φταίει που σου απαντάω. Θα σου κάνω μια interview. Το έκανα ποτέ. Κοίτα πόσο γενικός είναι. Σου δίνω μόνο αυτά. Εδώ μέσα βέβαια λέει το πυροξούσιο. Σε ποιος Δήμος είναι. Και θα δεις πώς υπογράφει ο Δήμος. Αυτό να σε ενδιαφέρει. Αυτό να σε ενδιαφέρει και να κάνεις ένα τεράστιο ρεπορτάζ. Τι λέει το πυροξούσιο μέσα. Το οποίο είναι πυροξούσιο το οποίο έχει πάει στο Federal Reserve, έχει πάει στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε όλους τους παγκόσμιους οργανισμούς. Αυτό να αρχίσει να σε νοιάζει. Μετά, αν καταλάβεις, να σου πω και τους άλλους. Τώρα δεν τους κάνεις. Είναι σαν να μου ζητάς άλλο λογαριασμό από τα 115 δισεκατομμύρια κύριε Σουρά, έχετε. Έχω παιδί μου. Είναι άλλοι 2.000 λογαριασμοί σαν αυτούς. Τι να τους κάνεις, αφού με αυτόν φοβήθηκες. Σε ενημερώνω ότι υπάρχουν άλλοι 2.000 καταπιστευματικοί λογαριασμοί υπέρ των Ελλήνων. Τι να τον κάνεις, αφού με αυτόν φοβήθηκες και κάνετε έτσι. Θα τα βγάλω κι άλλους. Αλλά τι ζητάς παραπάνω φαγητό. Πάει αυτό πρώτα. Χόρευσε αυτό, κατανόησε αυτό και θα πάρεις κι άλλο. Μιλήσατε για αξίες, για αρχές και αξίες για αξιακό σύστημα. Κάτι που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση στα social media. Και εσείς, από το λογαριασμό Αρτέμις Ωρας και άλλα μέλη της Εθνικής Συνέλευσης, έχουν γραφτεί αναρτήσεις με επιθετικό περιεχόμενο. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ τι εννοώ. Αντίθεση από τώρα, όχι απλά, δεν είναι κάτι. Τώρα θα συζητήσουμε τι γράφει ο καθένας στο Facebook. Είναι προσωπική του λογαριασμή και μπορεί να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα να απολογηθώ εγώ τι έχει κάνει ο καθένας. Αν και έχω πει ότι εγώ δεν έχω μέλη. Δεν έχετε? Ναι. Οι λογαριασμοί που είναι στο Facebook με το όνομά σας. Έχω διαχειριστές και όταν χάσει έχω 1500 σελίδες. Έχω 1500 σελίδες στο Facebook. Έχω 17 site. Έχω blog 50. Έχω και στο εξωτερικό. Και έχω και 6 προφίλ με 5.000 γεμάτα. Και έχω και ένα που δουλεύω τώρα. Αλλά έχω διαχειριστές που πολλές φορές οι αναρτήσεις οι δικές μου είναι συγκεκριμένες. Το γράφω εγώ. Τώρα έχω και διαχειριστές που απαντάνε σε μηνύματα και οτιδήποτε. Είναι τρελό το νούμερο που διαχειρίζομαι σε κόσμο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι εννοείται. Πρέπει να μου φέρετε ένα να απαντήσω για αυτό. Αλλά όλα ό,τι έχω γράψει, ούτε μετάνια ούτε μία λέξη πίσω. Εγώ. Είναι κάποιο διαχειριστή και μπορεί να μπει κάτι. Θα μιλήσω. Πρέπει να είμαι συγκεκριμένα τι εννοεί. Μιλά για μένα ή για κάποιου άλλου. Συγκεκριμένα λοιπόν. Εκείνες τις ημέρες που διέφευγε ο κατηγορούμενος Βαλαντίνης, υπήρξε μία ανάρτηση. Μου είπε ότι διέφευγε κάτι. Πού ως απάντηση που λέγατε συγκεκριμένα αναφερόσασταν και στην ώρα της δολοφονίας. Υπάρχει κάτι, σημαίνει κάτι. Ναι, γιατί ξεκίνησε αυτό και μου περνάει ένα. Ξεκίνησα να περνάει στο μικρόφωνο πίσω. Ναι, δεν θέλω να το. Δεν θα διακόψουμε, αλλά είναι και θέμα καταλάβει. Δεν πειράζει, πάμε. Είναι ένας μικρός μόνος, είναι ένα κομπιούτερ, μπορεί να είναι ένα κομπιούτερ. Είναι το πορές μου. Λοιπόν, εκείνο... Για να συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, εκείνο το βράδυ που διέφευγε, και έκανε διάφορες αναρτήσεις ο κατηγορούμενος Χρήστος Βαλαντίνας. Έκανε ίδιος. Είχατε δει και είχατε κάνει. Έκανε ίδιος. Εσύ το από το λογαριασμό. Ποιος είναι εκεί μέσα, δεν ξέρουμε. Από το λογαριασμό. Ναι, λέω. Ποιος είναι εκεί μέσα, δεν ξέρουμε. Αυτό θα. Συμφωνείτε σε αυτό. Τι αυτό θα λέμε. Δεν είμαι από ένα λογαριασμό, ξέρουμε αν είναι ο ίδιος ή όχι. Λοιπόν, υπήρξε όμως. Σε ρωτάω, παιδί μου. Απάντησε εδώ και θα δώσουμε στον κόσμο. Χειρίζεσαι ένα λογαριασμό. Γράφει κάποιο τον λογαριασμό. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός ή αν είναι άλλος. Σωστά. Φυσικά δεν το ήταν άλλος.
Ρε μη ρωτάς, σε ρωτάω σένα. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ρωτάμε, μια απλή απάντηση να απαντήσεις. Φοβάσαι, γιατί φοβάσαι. Δηλαδή αν έχω το κωδικό, αν έχω το κωδικό του λογαριασμού σου, μπορώ να πω και να γράψω εγώ. Οποιοςδήποτε. Ακριβώς. Έστω, δεν φαίνεται. Πάμε, προχωράμε. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος γράφει εκεί. Από το δικό σας λογαριασμό ποιος έκανε την ανάρτηση όμως. Δεν ξέρω για ποια ανάρτηση. Δείχτε πώς θα απαντήσω. Ήταν μια ανάρτηση συγκεκριμένα που λέγατε ότι η ώρα της δολοφονίας ήταν μεταξύ 1:30 και 2:23. Αυτή την ώρα την είπε το Λαμία FM. Ως ώρα την είπε. Πού να ξέρω, εκεί ήμουνα. Φοβάσαι μη μου δολοφόνος. Δεν με προστατεύσεις, κορίτσι μου. Γιατί ρωτάς. Εγώ φίλο να ρωτήσω. Αγαπάς τη Θόμη και θέλεις να μάθεις τον δολοφόνο της. Περίμενε να μάθω εκεί. Αν αγαπάς τη Θόμη και θες τον δολοφόνο της, περίμενε την ασφάλεια. Όλα αυτά τις μούρδες που λέτε, τι ιστορίες είναι. Την ώρα την είπα. Τελικά η αστυνομία έχει βγει με ένα ρεπορτάζ να πει τι ώρα έγινε η δολοφονία. Δεν μου απαντάς. Βγήκε μια αστυνομία και να πει η δολοφονία έγινε τότε. Το ένα κανάλι λέει στις 1:30, το άλλο λέει στις 2:30, το άλλο λέει στις 6. Το ένα κανάλι λέει 2 μαχαιριές, το άλλο λέει 15, το άλλο λέει 7, το άλλο λέει 27. Το άλλο λέει ότι ξετομάριασε. Υπάρχει εμπιστοσύνη πουθενά, ό,τι θέλετε λέτε. Άρα οι πληροφορίες τις δίνω εγώ, από πού τις παίρνετε εσείς. 17 μαχαιριές είναι, 15 είναι, 3, 2, 7, 9, ό,τι θέλετε έχει πει. Οι ώρες και οι μαχαιριές έχει γίνει χαμός, χορεύεται πάνω σε μια δολοφονία. Εμένα τι θέλετε. Οπότε εσείς... Θέλετε να δείξετε ότι είμαι δολοφόνος. Εμείς σας ρωτάμε... Ρωτάω ρε μάνα μου, θέλαμε. Για να ρίξετε... Θέλεις... Για μου ρε, εγώ θα ρίξω χώρος. Βγήκε μια πληροφορία ότι στις 2 και 4 κάλεσε... Το είπε το Λαμίας. Το Λαμία TV το είπε και η Λαμία FM. Το είπαν και έγκριτες εφημερίδες. Έγκριτες. Υπάρχει έγκριτη εφημερίδες στην Ελλάδα. Πέσε μου μία. Έχετε μια ισοπεδωτική λειτουργία. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι ιστοδοτική, είναι βόφρος, τελείως όλα. Ένας βόφρος και θέλει μέσα από τον βόφρο να πάρεις ανάστες τώρα. Και θέλω να σάνουμε και οι δύο μαζί. Και σε ρωτάω, τι θέλεις να μάθεις, αν είμαι δολοφόνος εγώ. Γιατί ρωτάτε έτσι. Θέλεις να είμαι δολοφόνος εγώ και να είμαι έξω. Καταλαβαίνω ότι η απορία που έχουμε είναι φυσιολογική. Ποια είναι η απορία, δεν ξέρω την απορία. Γράψατε γιατί η ώρα είναι αυτή. Αφού αυτή την ώρα που είπα, την είπαν αυτοί. Την είπαν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή ουσιαστικά με κάνατε να αναπαράγω τις γελιότητες του δημοσιογράφου. Βέβαια, η αστυνομία να βγει με ένα ρεπορτάζ και να πει τι ώρα έχει γίνει ο φόνος, υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν μου απαντάς. Στην 2 και 4 το τηλέφωνο που έγινε. Σε ρώτησα κάτι και απαντάς και συνεχίζεις και σκέφτεσαι. Κάτι, εγώ δεν είμαι συνεδριαζόμενος. Κάνω τη στιγμή. Βρε κοπέλα μου, τι δεν είσαι. Καλά, τι νομίζω ότι νιώθεις τώρα. Κάθεσαι εκεί και απαντάς. Σε ρωτάω. Στον δημοσιογράφο για να απαντήσω. Υπάρχει από την αστυνομία ένα ρεπορτάζ και να πει ότι η ώρα της δολοφονίας της Θόμης είναι αυτή. Υπάρχει. Ρωτάω αν υπάρχει. Πώς εσείς τότε μπήκατε στην ανάρτηση και γράψατε. Να το πάρει. Αναπαράξατε μία δηλαδή πληροφορία που ακούσατε. Παιδί μου καλά συγγνώμη. Μαζί μου μιλάς τώρα. Είσαι εδώ μαζί μου. Είσαι στον πλανήτη. Σε ρωτάω. Υπάρχει από την αστυνομία ένα ρεπορτάζ να λέει πότε έγινε ο φόνος. Πες μου. Απάντησε μου σαν δημοσιογράφος. Ξέρεις παιδί μου. Πολύ ξέρω. Εγώ πήρα αυτό και λέω εάν η ώρα είναι αυτή, αυτή την ώρα μίλαγε αυτός, ο δολοφόνος δηλαδή. Ο υποτιθέμενος, δεν μπορώ να δολοφόνο. Και μέσα ο άνθρωπος, αυτή τη στιγμή που είναι στην φυλακή, είναι ο σύποπτος. Σωστά. Ή κάνω λάθος. Αν λοιπόν διαφέρουν αυτά που λέτε με αυτά που συμβαίνουν, έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα είναι ένας ύποπτος δολοφονίας και είναι φυλακή. Η αστυνομία μας είπε ότι βρέθηκε το όπλο. Βρέθηκε το όπλο του φόνου. Γιατί δεν απαντάτε, βρέθηκε το όπλο του φόνου. Δεν έχει βρεθεί. Πώς να το δικάσουμε. Άρα, αν είναι αυτός ο δολοφόνος, θα πρέπει να βρεθεί το όπλο και να γίνει αναπαράσταση. Να μας πει έτσι το έκανα. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Από εδώ και πέρα, εσείς τι ψάχνετε την αστυνομία. Την ώρα που λέω, εκείνη την ώρα που λέω, δεν τη λέω εγώ. Εκείνη την ώρα τη λέει το Λαμία, αλλά το χειρότερο ποιο είναι. Ότι παίρνει τρεις συνεργάτες του, φίλους του, οι οποίοι είναι στην Ελλήνων Συνέλευσης, τους παίρνει εκείνη την ώρα τηλέφωνο, περίπου, πάνω κάτω. Άρα για να σας μιλάει. Σας το έχουν δηλώσει στην αστυνομία οι άνθρωποι, κυρία μου. Mm-hmm. Αλλά δεν ενημερώνεσαι εσάς, αρέσει να βγάζετε γελιότητες. Mm-hmm. Επειδή σημαδεύετε τώρα. Αλλά τώρα θα τα βρούμε όλα, θα στρώσετε με μένα, να με τα στρώσετε όλοι. Mm-hmm. Αυτούς που βγάζετε μέχρι τώρα και κάνετε ό,τι γουστεράτε δεν υπάρχει έτσι. Αυτά που λέτε όλοι, όποιος έχει πει οτιδήποτε, έχουμε χρονικό περιθώριο, θα σας διαλύσω στη μήνυση. Για ό,τι έχετε πει και ό,τι έχετε κάνει. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δηλώσαν στην αστυνομία την άλλη μέρα, ακριβώς την άλλη μέρα όταν μάθανε,
Γιατί την άλλη μέρα μάθαν όλοι ότι δολοφονήθηκε η κοπέλα και πήγαν οι άνθρωποι και οι τρεις, γιατί ήταν τρεις. Να φέρουν οι άνθρωποι. Ο Χρυστοδουλειάς, ο Βασιλείο Στέφανος και ένα άλλο άνθρωπο. Το οποίο και οι τρεις, και οι τρεις, δεν θέλω να σε αποκλείω. Το καταλαβαίνει. Πα συνέχεια και ξύνεσαι απάνω. Αυτό το λέει. Και οι τρεις λοιπόν πήγαν στην ασφάλεια και δηλώσαν την άλλη μέρα ότι ο Μπαλαντίνας μας πήρε τηλέφωνο από το τηλέφωνο της δολοφονημένης. Άρα λοιπόν αυτό το γνωρίζει η αστυνομία. Δεν είναι κρυφό. Τώρα, όταν είχαμε ξεκινήσει παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε πέρσι, ο Αρτέμις ο Σόρας είχε αγοράσει 50 τηλέφωνα και 50 συσκευές. Αν θυμάστε πιο παλιά, αλλά δεν θυμάστε, τι να θυμάστε, έχετε ρεπορτάζ, έχετε τι θα κάνει. Όπου βλέπετε πύργο λαμπίδα πάτε γύρω γύρω. Οπότε τότε είχαμε βάλει ένα ψήφισμα. Το οποίο από το ψήφισμα έχουμε. Υπάρχει πόσε χιλιάδες υπογραφές. Τι είδους ψήφισμα είναι αυτό? Είναι ένα ψήφισμα το οποίο αν έχει ένα ψήφισμα να το δώσω, θα το φέρω, θα τα φέρεις. Οπότε αυτό ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ήταν που είχαμε όλοι οι Έλληνες, οι όσοι Έλληνες θέλαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, ακόμα δεν υπήρχε το εσύ. Οπότε στο ψήφισμα πάνω ήταν τα τηλέφωνα αυτά που είχα αγοράσει εγώ. Θα μου βάλει πως πρέπει. Αυτά τα τηλέφωνα τα αγοράσα όμως στο όνομά μου, γιατί αν κάποιος προδώσει και φύγει και μας βρίζει στα τηλέφωνα, να μπορώ να του πάρω το νούμερο και να του ξαναδώσω σε όλους συνέχεια. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν είχα αγοράσει 50 γραμμές και 50 συσκευές. Μία από αυτές τις συσκευές είναι στα χέρια του Στέφανου του Βασιλείου. Όπως Στέφανος του Βασιλείου είναι από την αρχή μαζί. Του δώσα το τηλέφωνο αυτό. Σε αυτό το τηλέφωνο πήρε ο Μπαλαντίνας από το Βασιλείο. Αλλά για να μιλάει σε αυτό το τηλέφωνο της δολοφονημένης στις 2.30 της παρά, δεν ξέρω, όχι, θα το ξέρω. Τίποτα. Πρώτα. Από την αρχή. Έγινε τηλέφωνο. Άρα λοιπόν επειδή είδα στο όνομά μου το τηλέφωνο, μου βγάλατε ό,τι μου στέλνετε. Πες ότι είναι η πρώτη φορά σε κανάλι που λέω ότι αυτό το έχω 50 γραμμές που τις έχω δώσει στην Αίγυπτο και είναι και στα ψηφίσματα. Μου σε αυτό το τηλέφωνο πήρε ο Μπαλαντίνας. Ο Βασιλείο όμως, αλλά πήγε ο Βασιλείο και λέει με πήγε τηλέφωνο. Εσύ λέτε για μένα. Πες ότι θέλετε, θα τα βγούμε όλοι μαζί. Αλλά εγώ τώρα δεν μιλάω μόνο σε σένα, εγώ μιλάω στους άλλους. Εγώ βέβαια μιλάω και στο τρίτο πρόσωπο. Έτσι. Σήμερα απαντάω όχι μόνο σε σένα, αλλά απαντάω και στο τρίτο πρόσωπο. Τι απαντάτε λοιπόν στους επικριτές σας? Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Οι επικριτές μου ουσιαστικά δεν είναι επικριτές. Το μεγάλο παιχνίδι δεν γίνεται για μένα. Για ποιον γίνεται? Για τον ελληνικό λαό και για τους συνέλληνες, εκείνο το μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί δεν γίνονται, θέλουν να βάλουν τα χέρια. Γι' αυτό σημαίνει ότι δεσμεύουμε επίσημα από δημοσιογράφους να πάμε όπου θέλετε. Αύριο το πρωί, καλέστε με, θα έρθω στον Άγιο Σωστό. Μην τραβήξετε και εσείς. Πάμε μαζί στον εισαγγελέα, να ρωτήσετε αν είναι αποφασιστή ή αν είναι 600 εκεί, να ρωτήσετε τον εισαγγελέα του Άγιου Πάγου ή τον πρόεδρο, αν τα πάμε με ταμεία είναι εκεί και άλλοι ψέματα ως ώρας, δεν γίνεται εγώ τώρα να διασύρω όλο τον πλανήτη τώρα με λογαριασμούς και με υπογραφές παγκόσμιες όλων των κρατών, γιατί σας είπα, τα παγκόσμια βιβλία τα οποία φεύγοντας μπορούμε να σας τα δώσουμε αν δεν έχουμε, αν δεν είναι εδώ, είναι όλο τον χώρο. Φωτογράφησα όλες τις χώρες. Τι έγινε, τρελάθηκε? Είμαι τόσο δυνατός που τους όλους τους αντιπαλεύω και τους κοροϊδεύω? Εγώ δεν έχω καμία υπηρεσία. Εγώ έχω, είμαι straight, ο τυπό είναι γραμμένο, είναι καταγεγραμμένο παντού και για το φορέα και για το αξιακό και για όλα τα οπλικά συστήματα και τα οικονομικά εργαλεία που έχουν βγει. Η γραμμή πλεύσης είναι η ίδια ακριβώς έως και τώρα, δεν έχει αλλάξει κανένα από αυτά. Οπλικά συστήματα είναι τα οικονομικά εργαλεία. Δεν γίνεται τώρα να με σκοτώνει τώρα να έχω 30.000 αυτοκτονούντες, αν είναι τόσοι. Αλλά και πίσω είναι από 3-4 άτομα η κάθε οικογένεια, η οποία διαλύθηκαν. Τελικά να είμαστε οι πιο πλούσιοι που μπορούμε να είμαστε ποτέ, αλλά τελικά να πεινάμε και τελικά να μου διαλύουν τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Και τώρα δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα γνώσης. Τέλος οι πίστες, παιδιά. Είναι καθαρά θέμα γνώσης. Μάθε, έλα να δεις τι γίνεται. Τόσα χρόνια έχουν περάσει όλοι. Όλες οι πολιτικές, όλα τα ψεύδι, φτάνει μέχρι το τέρμα και αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζουμε. Είναι το τελευταίο, δηλαδή να θυμηθείτε τώρα τα 600 τελειωμένη υπόθεση πριν πολλά χρόνια, αλλά τα παγκόσμια ταμεία δεν τα έχουν πάει κανείς. Κάτι ψεύτικα δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Την ώρα που βγήκε αυτό το δημοσίευμα,
Στο διαδίκτυο υπάρχουν συνέλληνες που βάλανε χρήματα. Ενώ βγάζετε. Βγάζει κατάπτυστα δημοσιεύματα. Στο διαδίκτυο μπαίνουν λεφτά στους κυρίαρχους λογαριασμούς. Το δημοσιεύει και πολλές. Κι άλλοι είναι καινούργιες. Είναι αυτός ο λογαριασμός που έχετε καταθέσει. Αυτή είναι η παγκόσμια λογαριασμή. Mm-hmm. Δεν έχω καταθέσει εγώ εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι το Λιανίνο. Τα 115-3. Από εκεί βάζουν στους λογαριασμούς αυτούς που βάζουν σήμερα οι Έλληνες λεφτά. Πετε μας εσύ αν είναι ψεύτικοι ή όχι. Mm-hmm. Όχι, όχι, δεν είναι ξέχωστο εδώ. Ουσιαστικά δεν σας κάνω καμία χάρη. Δικά σας είναι. Όσο είναι δικά σας, είναι και δικά μου. Δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι είναι δικά μου. Ποια έννοια λέτε ότι είναι δικά μας. Μα είναι το, όταν είναι στον κυρίαρχο ελληνική, στον κυρίαρχο έθνο, mm-hmm. είναι ολονό. Δεν μπορεί να έχει εσύ παραπάνω και εγώ λιγότερα. Είναι σαν εξαντιαιρέτου. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι είναι δικά μας, είναι του έθνου μας. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω και εγώ λιγότερα. Όσα είσαι εσύ έχω κι εγώ από αυτού του οργανισμού. Που σημαίνει είναι εξαντιαιρέτου η κληρονομιά μας. Δεν μας την έδωσε κάποιος, είναι πάντα δικιά μας. Και σήμερα εμείς τη χρηματοδοτούμε. Με όλα αυτά που πληρώνεις, τους φόρους, που νομίζεις εσύ ότι είναι φόροι και πάνω το κράτος. Αν τόσοι φόροι που πληρώναμε τόσα χρόνια, τόσες χιλιάδες, το αμάξι μας. Όσο κάνει το αμάξι μας, άλλο τόσο είναι ο φόρος ή το ΦΠΑ. Ό,τι πίνουμε, ό,τι τρώμε, ό,τι κάνουμε. Τα τσιγάρα κάνουν 10 λεπτά, τα πληρώνουμε 5. Όλα αυτά, τα ποτά, τα πάντα, τόσα τρισεκατομμύρια που μαζεύονται. Πού πάτε. Δρόμους δεν έχω, το σπίτι το χρωστάμε. Τίποτα δεν έχουμε. Τα αεροδρόμια δεν έχω, δρόμο δεν έχω, λιμάνια δεν έχω, τίποτα δεν έχω. Χρωστάω και 600, χρωστάω 700, αυτού και βγαίνω και τελικά έχω και άλλη μία. Έχω πληρώσει τα κέρατα μου. Πού στο διάλογο πάνε. Δεν είναι κανένα, δεν είναι τι έγινε. Κανένα κανάλι. Κανένα δημοσιογράφο. Πού είναι όλα αυτά, πού πάνε. Σήμερα λοιπόν στα παγκόσμια ταμεία σου αποδεικνύεται περίπου. Βάζουν χρήματα σε αυτού του λογαριασμού. Εσύ περνάει υπάρχουν. Πάμε λοιπόν για τον ελεύθερο τύπο. Πάμε για τον κάθε έναν. Σήμερα θα έπρεπε στον ελεύθερο τύπο να είναι 1.000 συνέλληνες και να δίνουν τον δημοσιογράφο. Να δίνουν και να τον ξεφτυλίσουν. Γιατί λέει ψέματα για τα λεφτά του. Γιατί λέει ψέματα για τα λεφτά των Ελλήνων. Γιατί λέει ψέματα για τα λεφτά των Ελλήνων. Έβγαλε ένα δημοσίευμα και έλει. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Κλέβει τους Έλληνες. Γιατί το κάνεις αυτό. Εάν αύριο έρθεις και μου πεις οι λογαριασμοί σου δεν ισχύουν. Γιατί το κάνεις παιδί. Ξέρεις με αυτό που λέτε τώρα, ένας να χτυπήσει ένα δημοσιογράφο θα θεωρηθεί δικός αυτούργος. Να το κάνει. Να το κάνει. Δεν γίνει. Είναι άμεση αντίδραση. Τι να του κάνει η μήνυση αυτού του ζώου. Τι μήνυση να κάνεις αυτό το ζώο. Όλο τον ελληνικό λαό τον σκοτώνουν οι εφημερίδες και τα ΜΜΕ. Γιατί παιδί μου έκανες δημοσίευμα, γιατί δεν το έπεσε εμένα. Το πες όλους. Πρόσεξε τη σούπα τώρα. Η συνέντευξη αυτή πάει σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό στον Αντένα, που είστε του Αντένα, δεν είστε. Σωστά. Βγάλατε μια κυρία με κλεισμένο πρόσωπο, με αλλοιωμένη φωνή και την αφήσατε να λέει την Αλέξανδρη ποια είναι. Και τι είπε. Ήμουν μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης. Πέστε μας εμάς να σας πούμε αν είναι μέλος, το ξέρεις αν είναι μέλος, άμα το πούμε εμείς. Πώς βγάλεις στο καλή σου μια γυναίκα την οποία λες ότι είναι μέλος. Άρα δεν ξέρεις αν είναι μέλος μου, εσύ τι βγάλεις. Για να μάθεις αν είναι μέλος μου πρέπει να ρωτήσεις εμένα. Εμένα δεν με ρωτάς. Τη βγάζεις λοιπόν και λέει. Ως μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης έχω να σου πω. Εκεί μέσα τρώνε όμο κρέας. Πίνουν αίμα. Κλέβουν παιδάκια και παγάγουν παιδάκια. Το πες. Το πατέ. Γιατί το πατέ. Γιατί να τα ψέματα στον κόσμο. Και βιάζουν τις γυναίκες γενικά για να κάνουν τα ρεύμα. Τι λέτε. Ρε. Λοιπόν, για αυτό που είπατε και κάνατε, ετοιμάζονται ήδη 300 μηνύσεις. Και σας πω κάτι και από μένα. Από τα μέλη. Από τα πραγματικά μέλη. Γιατί ξεφτυλίζετε τα μέλη. Τώρα θα δείτε τι σημαίνει λοιπόν πόνος. Θα πονέσετε τα μέλη. Γιατί προσβάλλετε τον κόσμο. Δεν σε αφορά εσένα, εντάξει, τον Αντένα. Γιατί το έκανε δημόσια, παιδί μου. Αφού είναι ψέμα. Έλεξε τίποτα. Γιατί λες ψέματα για εμάς και για τα μέλη τα πραγματικά. Γιατί το κάνει. Ποιο ο λόγο. Πληρωμένοι, ε. Αυτά είναι εγκλήματα. Mm-hmm. Και τα κάθε εγκλήματα σε εμά, εγκληματίζονται πάνω σε εμά και του Έλληνε. Ή δεν είναι έτσι. Ή δεν είναι έτσι. Θα τα βρούμε μόνο ποιο τα κάψε, άρα η αστυνομία είναι εσύ. Είναι έτσι δεν είναι. Είναι κλίματα. Γιατί είπατε τόσο τρελά ψέματα για εμάς. Θα τα πιέσω κάτι. Να σου πω κάτι, εσύ τα έκαψες. Εγώ τα έκαψα. Εσύ τα έκαψες. Εσύ και στο τρίτο πρόσωπο όλοι εσείς. Γιατί έχω 110 γραφεία γραμμένα και διαλυμένα. Γιατί. Και δεν έχει μιλήσει κανένα κανάλι. Γιατί δεν μιλάτε. Πήγατε, βγήκαν στα κανάλια εδώ τα Καρατσίνη. Μπόμπα ήταν, ανατινάξανε. Και αυτό έχουν κάνει παντού. Και εγώ δολοφονική επίθεση στο όνομά μου. Στο κεφάλι μου, στη Θεσσαλονίκη, στους συνεργάτες μου. Συνέχεια έχουμε. Είπατε κάτι σε κανένα.
Ποιος, από ποιον. Από κανένας δεν είναι τίποτα. Οι δολοφονικές αυτές επιθέσεις πότε έγιναν και από ποιον. Στη Θεσσαλονίκη, σας κάναμε και τα δύο τύπου και δεν βάλατε τίποτα κύριε. Ναι κύριε. Εντάξει, το ξέρεις εσύ, το ξέρει ο αντέβαλος. Σας κάναμε τα δύο τύπου. Πείτε, τώρα θα το μάθω τώρα. Σας είπα, μας έχουν κάνει δολοφονημένα προσωπικά. Mm-hmm. Πρώτη φορά, πρόεδρο φορέα ή κόμματο στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που με χτυπάνε Θεσσαλονίκη κατά τη ζωή του. Μας χτυπήσαν 10 άτομα. Πότε έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι. Μια τώρα που είναι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να το ρεπόρτε, δεν είναι ασφαλώ. Θέλετε να κάνετε ρεπόρτε για εδώ. Θέλετε να κάνετε ρεπόρτε για 10 μέρε και σπαθούν τα γραφεία μα. Πετε μα και τα σπάνε. Γιατί δεν το ξεκρίνω. Γιατί τα σπάνε, γιατί λέτε εσεί ότι τα σπάνε. Καταρχάς, κοιτάξτε, έχω ξαναπεί και έχω κάνει εκπομπή. Κυκλοφορεί μια ομάδα που λέγεται Αντίφα. Το λένε επίσημα. Γιατί είναι σε τους Αντίφα, αλλά είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να δείξει να δείξει αυτό που Αντίφα. Το βγάλατε ποτέ να το μάθω κόσμο. Τώρα το κάνω εγώ. Βεβαίω έχει την κοινωνική Θεσσαλονίκη. Μπορεί να γίνει λοιπόν ένα ρεπορτάζ, να σημαδέψουμε πάρα πολύ σωστά στην αλήθεια και στη βάση. Να μην παίζουμε. Η Αντίφα λοιπόν είναι στη στράτευση του Ισραήλ. Αλλά λέγεται Αντίφα. Συνομίζω ότι αφού λέει Αντίφα είναι αντιφασισμό. Αλλά τι κάνει. Να οι φασιστέ. Να οι ρατσιστέ. Όλα αυτά η Ντιμέντια, η Ντιμέντια έλεγε. Είναι και έγινε στην Ελευθερία. Βάτε, χτυπήστε του. Έχουμε δικαστήρια. Βγήκε στην Βικτόρια. Χτυπήσανε Εβραίοι και βγαίνει ένα Εβραίο αν το θέλετε. Είμαι δικηγόρο Εβραίο. Αυτό δεν μου χτύπησε που τον συλλάβαμε κιόλα. Και έχουν δικαστήρια. Υπάρχουν χιλιάδε πράγματα. Αν δεν ασχοληθεί με την κοινοσυνέλευση, έχουμε το πρόβλημα της ανεξάρτητης απόφασης. Έχουμε 110 γραφεία που σήμερα στον Παγίδι θα ήταν η οργάνωση, είναι εγκληματική και δημοκρατική και θα πάμε σήμερα να παίζεται στα κανάλια και να παίρνει θέση. Και ο Άγιος Πάπος τι θα κάνει, και η εισαγγελής αλλά και η αστυνομία. Αντιθέτως, αφήνουμε και χτυπάμε τα γραφεία, σπάμε, διαλύουμε το σώρο και κυνηγάμε το σώρο και κοιτάμε. Να είναι εγκληματική οργάνωση ο σώρο. Πώς θα την κάνει μόνο εγκληματική οργάνωση ο σώρο. Ο σώρο είναι εγκληματική οργάνωση. Μου έχουν σπάσει 110 γραφεία, έχουν κάνει απόπειρα κατά τη ζωή μου. Με κυνηγάνε όλοι. Θεοί και δαίμονες, αλλά τελικά εγώ είμαι κυβερνητική οργάνωση. Αλήθεια! Εγώ αποδεικνύω ότι είστε όλοι μια κυβερνητική οργάνωση, όχι μόνο τώρα, αλλά πολλά χρόνια. Και σκοτώνετε τον Έλληνα. Και σήμερα, που είναι παρουσία μιας πραγματικής πολιτείας που πάει να κατηγορηθεί, σήμερα λοιπόν κοιτάτε όχι να πάτε την αλήθεια, αλλά να είναι η καμία αλήθεια. Πρέπει να λιώσετε την αλήθεια και όχι να την βάλετε. Αυτό είναι το μέλημα σήμερα των πολιτικών, των μεταλλιών. Γιατί εσείς επιβιώνετε με τα πολιτικά παιδιά, είναι δηλαδή ουσιαστικά. Αλληλένετα, εσείς στηρίζετε τα πολιτικά παιδιά και τα πολιτικά παιδιά σας. Έχετε δει τις εκλογές. Είναι δεδομένο, όχι μόνο σε εκλογές. Τα πάντα να κάνω. Τα κατέβω για κάθε εξουσία. Κοιτάτε πώς θα το κάνω. Είπα καταλάβει ότι όλοι τελειώσαν. Η Ελλήνωση συνέλευση και η γέννηση θα πάρουν την Ελλάδα. Είναι δεδομένο. Δεν με σταματάτε, εγώ δεν είμαι παιδιά δικά σας. Εσείς με βρίζετε και εγώ μεγαλώνω. Εσείς δεν παίξατε ποτέ, δεν αγαπήθηκα ποτέ από εσάς. Γι' αυτό όταν θα έρθω στην εξουσία. Δεν θα σας αγαπήσω, θα σας δείξω με μεγάλη φαντασία τι μπορώ να κάνω. Κοιτάτε. Θα το δούμε τότε δηλαδή. Α, θα ρωτήσω από τώρα. Τι σκέφτεστε. Ό,τι γουστάρω θα το δεις τότε. Θα σου το πω τώρα. Σούπα όμως, όσο με αγάπης, δεν σας αγαπήσω. Και θα το καταλάβετε τότε. Τώρα σου πω τι θα κάνω. Θα το βρει η πολιτεία. Αλλά να ξέρετε, στην Ελλήνων πολιτεία, εσείς και τα πολιτικά παιδιά και ενδεχομένως όλοι οι μηχανισμοί που ήταν απέναντι στην Ελλήνων πολιτεία και το έχω πει. Με μένα και την Ελλήνων πολιτεία έχεις δύο δυνατότητες. Ή μαζί μου ή απέναντί μου. Εντάξει κύριε, είστε απέναντί μας. Συνεχίστε, καλά το πάτε. Μας βολεύει και έτσι. Αυτά όλα ακούγονται και ως απειλή. Μπορεί κάποιος να πει ότι ακούγεται ως απειλή. Πάρ' το πως θέλεις, απειλή θα είναι άλλο πράγμα. Πάρ' το πως θέλεις, πες το αφού άλλωστε η αντινόησή σας είναι στο DNA σας. Ό,τι και να πεις ήταν μια αντινόηση, συνεχώς. Εσύ τώρα φοβήθηκες από την απειλή. Και αφού φοβήθηκες, γιατί συνεχίζετε και γράφετε όλα τα γράμματα που γουστάρετε. Άμα φοβόσασταν, δεν θα ήταν έτσι. Δεν φοβάστε. Γιατί είστε μωροί. Εννοείται. Αν είχατε εννοήσει, τώρα φοβόσασταν. Αν δεν φοβόσαστε, ωραία. Στην Ελλήνων πολιτεία. Νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε. Βεβαίως. Έπρεπε να φοβάσαι και μόνο για σένα. Δηλαδή μόνο αυτά που λες. Δηλαδή να φοβάσαι από την νόησή σου ότι θα ξεφτυλιστείς. Δηλαδή είναι δυνατόν να του λέω αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά. Μα γίνονται αυτά, μα είναι αλήθεια. Μα έπρεπε να φοβάσαι από την ίδια σου την ύπαρξη. Που είσαι μέσα σε μια λιδωρία και ένα ψέμα για σένα. Γιατί την ώρα που το προβάλλεις, το έχεις μέσα σου, λέει, το γράφεις, το λες. Ξέρεις την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, ρε παιδί. Την ξέρετε την αλήθεια. Δεν γίνεται να είστε τόσο. Ξέρετε την αλήθεια. Και δεν την βγάζει κανένας. Παραπολεμάτε μένα και την είδε την αλήθεια. Αυτό είναι τραγικό, είναι τρελό. Πιέζεις τον εαυτό σου να το κάνεις. Δεν γίνεται, δεν γεννήθηκες έτσι. Γεννήθηκες με δικαιοσύνη.
το πρώτο πράγμα της δικαιοσύνης είναι μέσα σου. Είναι μέσα μας. Δηλαδή, αν η καρδιά δεν δώσει δίκαια το αίμα, θα πεθάνεις, παιδί. Μια αριθμία φτάνει για να πας. Σωστά. Είναι έτσι, δεν είναι. Η πρώτη δικαιοσύνη είναι μέσα μας. Δεν είναι ένα χέρι μακρύ και το άλλο κοντό. Δίκαια είναι και τα δύο ίδια. Σωστά. Και τα δύο μάτια βλέπεις η δικαιοσύνη είναι μέσα σου. Δηλαδή, βλέπεις, σε πονάει αυτό που λες. Κάνεις. Απλά το συνηθίσει. Θες που τα ξυπνήσει. Και πείτε μας και κάτι τελευταίο για την Τράπεζα της Ανατολής, να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Γιατί, όπως ξέρετε καλά, έχουν ακουστεί τα 1.200 μίλια. Τίποτα δεν είναι. Θα μείνω στα χαρτιά. Θα μείνω στα χαρτιά. Έχω απόφαση ότι η Τράπεζα δεν έχει κλείσει ποτέ, είναι ανοιχτή. Είναι μια τεράστια Τράπεζα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Την προβούνται όλοι. Φυσικά δεν θα σας επιτρέψει κανείς να πάτε εκεί. Να θυμηθείτε το άλλο έκλεισε για την Ανατολή. Και τα δύναμη έχει η Ανατολή. Η Τράπεζα της Ανατολής έκλεισε το Άρθερ. Υπόθεση Ανατολή έκλεισε το Άρθερ. Δεν κάναμε 6 εκπομπές με τον 30 χρόνο το Μάκη. Έχει μην κοιτάς το Μάκης κάθε και λίγο πέρα. Άλλωστε εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Ως τηλεοπτικές που άλλωσαν αυτό. Ότι είμαστε και ο Πάμας. Άμα θα πούμε εκεί που θα μου γελάς. Μετά μου το πες τη μόμη. Μετά σαν να μου γελάς. Έτσι πάμε οι πόρνες. Δεν ξέρω από πόρνες. Δεν τις βλέπεις. Δεν έχω τέτοιες. Δεν βλέπετε, δεν τις βλέπεις όσο κάνουν. Τέτοιες είναι όσο μία γελάνε μαζί, μία είναι απέναντι. Μία γελάνε, μία είναι απέναντι, τις βλέπεις. Και τις πολιτικές. Αλλά εσύ είσαι στον χώρο, εγώ. Φρεσκαδούρα είναι. Εσύ είστε χρόνια και με το πέρασμα. Δεν μπορώ να δείτε τι φρεσκαδούρα είναι. Άρα λοιπόν, 6 υπομπές έπαιξε. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εκεί έχουν κλέψει τον ελληνικό σου κύκλο. Η Τράπεζα είναι ανοιχτή, η Χοπή με τον κωδικό Ορφέας είναι αυτή η ελληνική. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ανατολή. Είναι ανοιχτή στη Συρία η Τράπεζα, είναι ανοιχτή στη Ρωσία η Τράπεζα, είναι ανοιχτή στη Γερμανία η Τράπεζα. Υπάρχουν παρατήματα δηλαδή. Όχι, δεν μιλάς για τίποτα. Άρα υπό αυτή την έννοια αυτά που έχετε στη διάθεσή σας έχουν αντίκρισμα. Μεγάλη, γι' αυτό βγήκε το δικαστήριο, γι' αυτό μιλάει και η Βουλή, γι' αυτό και μιλάμε. Και πόσο είναι αυτά, πόσα χρήματα, πόσα λεφτά. Είναι πάρα πολλά. Μην ψαχνείτε. Να ψάχνετε μόνο και τη δυνατότητα από το τι έχουν κλέψει. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να μας ανησυχεί, όχι και ίδιος ο Ράτος. Πώς έχετε κλέψει, τι έχετε κάνει. Βέβαια βγήκε, αν θυμάσαι στο Άντερ, μετά τις 6 εκπομπές, μια νυπαδίρα στη Βουλή και λέει: Να χλειστώ τα τώρα. Βέβαια χλειστώ τα τώρα. Ένα κανάλι για να μου την χλειστώ, το δεν έχει μίσει. Σωστά. Δεν παίζει ταινίες, δεν έχει τώρα. Τότε λοιπόν έγινε 6 χρόνια και ο Τριανταφυλόπουλος έπαιζε την Ανατολή. Βάλτε 6 φορές. Μετά τις 6, μια νυπαδίρα και λέει: Να χλειστεί. Ενόχλησε, θεωρείτε δηλαδή. Δεν ενόχλησε, μόνο έκανε πολλά. Έχω πολύ σκεφτό με εμείς οι επαγγελματίες. Εσύ αυτές που είσαι, έτσι μου, με κατάφυψες. Βέβαια, όταν ξέρω ότι δουλειά είναι δυνατόν, αυτό σου φορτάει τα μίλια. Όσα 500 φορτάει. Να φορτάει 500 και λοιπόν, να τρέχει και να φταίει ο Σόρας. Βέβαια, έχουμε πει και τώρα γράφουν όλοι. Όσο ώρα φταίει, χειμώνας βαρύς, όσο ώρα φταίει. Αυτά σαν στον κούλι τώρα που χρωστάει μισό εκατομμύριο, μισό δις. Ότι φταίει ο Σόρας για το κανάλι. Τέλο πάντων ήταν μια ευκαιρία να κλείσει το κανάλι τότε. Ήταν πολύ μεγάλο το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και θα δείτε στην πορεία πώ θα εξελιχθεί. Μην περιμένετε σε αίθουσε δικαστικέ. Να δούμε το παιχνίδι. Πού είναι. Είναι πολύ πιο ψηλά, δεν είναι σε δικαστικέ. Πέρασαν, τέλειωσαν δικαστικέ αίθουσε. Δεν έχει να σου προσφέρει κάτι το δικαστήριο. Η δικαιοσύνη είναι ίδια. Η δικαιοσύνη έβαλε μια απόφαση και λέει: Μια δικαιοσύνη έχετε δίκιο. Είστε ονομαία στο κράτο. Σαφώ έχετε τα ίδια δικαιώματα με την εθνική. Το λέει η δικαιοσύνη. Δεν παράγει κάτι. Έχουν γίνει πολλές μηνύσεις εναντίον σας, τώρα προσφάτως έχουν καταθέσει ένας δημοσιογράφος, εξαιρετικής ορμόμενος. Έχεις καμία. Έχεις καμία. Έγινε αυτό που σας λέω. Έχεις καμία μήνυση, δεν θα γίνει στο διαδίκτυο. Εγώ πάντως στις αγωγές που θα κάνουμε οι συνέλληνες στον Αντένα θα τις κάνουμε στο διαδίκτυο της δύσης. Εσύ έχεις καμία μήνυση. Το έχεις πολλές, πού είναι, πού είναι. Φοβάστε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει φυλακή. Καλά, σου φέρνω ένα παιδί να φοβάται τη φυλακή. Γιατί εδώ πέρα που ζω, τι νομίζω ότι έχω. Σε φυλακή δεν ζω. Πώς με βλέπεις. Εσύ γίνεται ελεύθερη, έτσι, σαν πουλάκι. Πάει η φυλακή μας. Σου είπε κανείς ότι εδώ πέρα δεν είναι σε φυλακή όλος ο κόσμος. Σου είπε κανείς ότι φοβάται τον νόμο. Εγώ μάθηκε κύριε δεχόμενο τον νόμο. Σέβομαι οποιοδήποτε νόμο είναι νόμο για τον άνθρωπο. Του άλλου δεν είναι νόμο για μένα ή για τον άνθρωπο. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μα τίποτα. Και αυτό το καταλάβω. Θα ήμουν άλλο που ήμουν. Βάμε με σκοτώσουν, νομίζεις, ε. Βάμε να μην κλείσουν τα παιδιά. Είναι παιδί να πηγεί σε μένα. Μπορείτε να φοβάμαι τίποτα, κάτω τι θέλετε. Δικιά σας το δρόμο και το δικό μου δρόμο.
Και θα σας δούμε. Όταν θα σας δούμε θα καταλάβετε όλοι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Άμα μπορείτε να το φυλακεί. Και εκεί θα δραπετεύσω, θα κάνω επανάσταση, θα κάνω ωραία πράγματα. Άρα. Τώρα το δικό μου συγκεκριμένο. Είμαστε καλά. Όλη η Ελλάδα συστρατευμένη από εδώ και πέρα στην τελειώσει συνέλευση. Δεν θα είμαστε μόνο εκεί που έγινε. Καταλάβετε τι θα είναι ο Έλληνας όταν γίνει.